Σε γνωρίσαμε ως μοντέλο, ηθοποιό και DJ. Και τώρα σε υποδεχόμαστε σε έναν ωραίο χώρο που είναι τα Energy. Τι κάνετε, κύριε Γιάννη Σπαλιάρα? Βρισκόμαστε στο Energy Club στην Γλυφάδα. Είναι ένας χώρος με συμπληρώματα διατροφής και βιολογικές τροφές για αθλητές. Mm-hmm. Και είναι το μαγαζί το οποίο έχω από τα Χριστούγεννα και μετά. Πολύ ωραία. Τι σας όδησε να μπείτε στη διαδικασία να ανοίξετε ένα μαγαζί με ήδη υγιεινής διατροφής? Να σου πω για μένα ότι γυμνάζομαι από παιδί και πάντα ήμουν αθλητής. Έχω περάσει από το κολύμπι, το μπάσκετ επαγγελματικά και μετά στη γυμναστική ακαδημία. Οπότε μεγάλωσα μέσα στον αθλητισμό και παίρνω και κάποια συμπληρώματα από την εφηβεία και μετά. Οπότε θεωρώ ότι ήταν μια πολύ φυσιολογική εξέλιξη για μένα όλο αυτό. Καθώς αγαπάω πάρα πολύ τη γυμναστική και τη διατροφή και όλο αυτό το κομμάτι. Κάνετε κάτι έξτρα στο μαγαζί? Κάτι, ας πούμε, μπορεί να έρθει κάποιος άνθρωπος να τον αναλάβετε? Ναι, ακριβώς. Δεν είμαστε ένα κατάστημα που απλά πουλάει ένα συμπλήρωμα. Ο συνεταιρός μου, ένας από τους δύο, είναι γυμναστής και διατροφολόγος. Οπότε όταν έρχεται κάποιος στο Energy Club μπορούμε να τον αναλάβουμε εξ ολοκλήρου. Δηλαδή, εκτός από το συμπλήρωμα που μπορεί να αγοράσει να τον βοηθήσει, του κάνουμε ζύγιση και λιπομέτρηση, του φτιάχνουμε τη διατροφή του, αλλά και το πρόγραμμα γυμναστικής που θα ακολουθήσει. Να φανταστώ ότι όταν ασχολείστε με κάποιο εκάστοτε πελάτη, σίγουρα δίνετε βαρύτητα σε κάποια προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει ο ίδιος, κάποιο πρόβλημα υγείας που μπορεί να έχει. Σίγουρα τα κοιτάτε αυτά. Ναι, γι' αυτό το λόγο υπάρχει ο διατροφολόγος στο χώρο. Έχουμε πελάτες που έχουν ζάχαρο, από τροχέα. Έχουμε διάφορους πελάτες με προβλήματα υγείας όπου θέλουν πιο εξειδικευμένα πράγματα. Οπότε εκεί μπαίνει ο ρόλος του διατροφολόγου που είναι εξειδικευμένος πάνω σε αυτό το πράγμα. Θεωρείς ότι μέσα σε όλο αυτό το σάλο της οικονομικής κρίσης, τα προϊόντα πρωτεΐνης ή συμπληρώματα διατροφής είναι, πώς να το θέσω σωστά, είναι προσιτά για τους πολλούς ή είναι πολυτέλεια για τους λίγους? Όχι, θεωρώ ότι πλέον τα συμπληρώματα είναι αρκετά οικονομικά. Υπάρχουν πολλά καταστήματα που πουλάνε συμπληρώματα. Υπάρχει και το ίντερνετ όπου πλέον ο καταναλωτής μπορεί να συγκρίνει τις τιμές ενός μαγαζιού με τις τιμές, ξέρω εγώ, ενός site. Έτσι ώστε αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ στη μείωση των τιμών και θεωρώ ότι είναι για όλο τον κόσμο, ότι δεν είναι ιδιαίτερα ακριβά. Μέχρι σήμερα βλέπεις βασικά ικανοποιητική ανταπόκριση του κόσμου στο μαγαζί? Ναι, ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει το μαγαζί. Εντάξει, έχω πάρα πολλούς φίλους και γνωστούς που με ακολουθούν. Και να πούμε ότι υπάρχουν και άτομα που τους έχουμε αναλάβει και τους παρακολουθούμε, οι οποίοι δεν μένουν στην Αθήνα. Μέσω Facebook ή Skype τους στέλνουμε τη διατροφή, τα συμπληρώματα και τους παρακολουθούμε. Εξ αποστάσεως. Ναι, έχουμε στείλει συμπληρώματα σε κάποιους Έλληνες που μένουν στη Γερμανία και στη Σουηδία ακόμα. Πολύ καλό, γιατί βλέπω ότι υπάρχει κίνηση και στο εξωτερικό. Ναι. Κατά καιρούς έχουν ακουστεί διάφορα για τα συμπληρώματα διατροφής. Εσύ, σαν Γιάννης, τι συμβουλές στους νέους και τους νέους, τους νέους και τις νέες βασικά που έρχονται στο μαγαζί για να πάρουν κάποιο συμπλήρωμα? Εντάξει, υπάρχει πολύ παραπληροφόρηση στο κομμάτι των συμπληρωμάτων και καλό θα ήταν όποιος κατηγορεί, ας πούμε, τα συμπληρώματα και όλα αυτά τα μαγάζια να έχει κάποια στοιχεία, έτσι ώστε να μάθουμε κι εμείς αν όντως είναι κάτι βλαβερό, να το μάθουμε κι εμείς. Γιατί όλα αυτά τα προϊόντα που βλέπεις εδώ σε αυτό το χώρο είναι ελεγμένα από τον Πανευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων που βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Οπότε είναι μια χαρά, δηλαδή έτοιμα για να τα καταναλώσει κάποιος και δεν δημιουργούν κάποια προβλήματα στην υγεία. Μάλλον το αντίθετο. Φυσικά χρειάζεται μέτρο σε όλα, στα πάντα ό,τι κάνουμε. Η κατάχρηση σε οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Εσύ, Γιάννη, διατηρείς ένα καλογυμνασμένο σώμα, σε μια άριστη φυσική κατάσταση. Θα ήθελες να μοιραστείς κάποια tips με τον κόσμο γύρω σου? Ναι. Να μας πεις ένα μυστικό σου κάτι. Εντάξει, να πούμε ότι η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο μυστικό, κάποιο μαγικό ή κάποια μυστική συνταγή. Χρειάζεται επιμονή, προσπάθεια, γυμναστική, διατροφή και πίστη. Δηλαδή δεν είναι κάτι που γίνεται ξαφνικά. Ναι, δηλαδή παρότι πουλάμε εδώ πέρα κάποια συμπληρώματα για αύξηση όγκου, για μείωση βάρους ή μείωση λίπους,
Δεν είναι ότι θα πάρει κάποιος ένα χαπάκι και την άλλη μέρα ή σε μια εβδομάδα θα έχει χάσει 5 κιλά. Πρέπει να το συνδυάσει με διατροφή και γυμναστική για να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Οπότε γενικά προτείνουμε υγιεινή διατροφή και όχι δίαιτα. Δηλαδή είναι δύο έννοιες που είναι αρκετά παρεξηγημένες στην Ελλάδα. Συνήθως έχουμε την τάση να μπερδεύουμε την υγιεινή διατροφή με τη δίαιτα. Εγώ, ας πούμε, κάνω 8 γεύματα την ημέρα περίπου. Το οποίο είναι πάρα πολλά, έτσι. Ναι, αλλά νομίζω παραπάνω από τα κανονικά. Είναι αρκετά παραπάνω. Είναι αρκετά παραπάνω από τα κανονικά, αλλά και εγώ είμαι παραπάνω από τον κανονικό άνθρωπο και επίσης είμαι και ένα άτομο που γυμνάζομαι καθημερινά. Τα άτομα που γυμνάζονται έχουν παραπάνω ανάγκη από φαγητό, ναι, περισσότερες κάψεις κτλ. Ομολογουμένες οι απαντήσεις σου να μας κάλυψαν στην έννοια των πρωτεΐνων, διατροφικών συμπληρωμάτων. Πριν σε ευχαριστήσω, θα ήταν παράληψη να με ρωτήσω τα σχέδια που ετοιμάζεις ως μοντέλο ηθοποιός ή ως πάρτιμαν, αναλόγως. Η επόμενη επαγγελματική μου κίνηση είναι η συμμετοχή στο σύριαλ του Αντένα, Ρούα Ματ, που ξεκινάει αμέσως μετά το Πάσχα, αρχίζω τα γυρίσματα. Θα ήθελες βασικά να κάνεις κάτι άλλο στην τηλεόραση. Ας πούμε, βλέπω συναδέλφους σου που κάνουν πρωινά. Ναι. Εντάξει. Θα ήθελες κάτι αντίστοιχο, κάτι τέτοιο. Δεν θα το ήθελα. Ίσως μια εκπομπή που να έχει να κάνει με υγεία και διατροφή, με τα πράγματα που ασχολούμαι εγώ δηλαδή, να μου τέριαζε. Από εκεί και πέρα, το να βρίσκομαι σε ένα πάνελ και να έχω ένα ρόλο έτσι άχαρο, δεν είναι κάτι που μου αρέσει, δεν με αφορά. Οπότε, Ρούα Ματ για φέτος. Αντένα, σεναριογράφος Βάνα Δημητρίου, είναι η πρώτη μου δουλειά ήταν με τη Βάνα, στον Έρωτα, οπότε επιστρέφω μετά από 10 χρόνια περίπου στο ίδιο κανάλι, με την ίδια σεναριογράφο. Και νιώθω και λίγο συγκίνηση για όλο αυτό. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Βλέπουμε ότι το άνοιγμά σου στα επαγγελματικά έγινε άνοιξη. Και αφού είναι άνοιξη, είναι και που έχει τον ερωτευμένο. Είστε ερωτευμένος? Όχι, δεν είμαι αυτή τη στιγμή. Πολύ ωραία. Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια από τώρα? Δεν μπορώ να σκεφτώ πώς θα είμαι. Μπορώ να σου πω πώς θα ήθελα να είμαι. Θα ήθελα να είμαι ήρεμος, ευτυχισμένος, να έχω οικογένεια και να είμαι υγιής. Ας πούμε, σε τι μοίρα παίζεις στη ζωή σου, σε τι νούμερο θα το... Εντάξει, δεν πιστεύω ιδιαίτερα στο θεσμό του γάμου. Νομίζω είναι πιο πολύ για εσάς τις γυναίκες όλο αυτό με την εκκλησία και αυτό. Ναι. Ξέρω, εγώ το έχω ζήσει σαν μοντέλο και σαν ηθοποιός. Εντάξει, θα βλέπουμε. Δεν τρελαίνομαι με το γάμο, θα δούμε. Πόσο πολύ πιστεύεις ότι σε έχει βοηθήσει η εξωτερική σου εμφάνιση στο να σε επιλέγουν για κάποιους ρόλους? Πιστεύεις ότι είναι λάθος γιατί δεν σε διαλέγουν για κάποιους άλλους ρόλους που μπορεί να σου πηγαίναν περισσότερο? Εντάξει, η εξωτερική εμφάνιση σίγουρα σε βοηθάει να ξεχωρίσεις. Σε όλα τα επαγγέλματα πιστεύω ότι βοηθάει, γιατί τραβάς τα βλέμματα. Από εκεί πέρα, σαν ηθοποιός, συνήθως στην Ελλάδα έχουμε την τάση να πιστεύουμε ότι τα άτομα που είναι έτσι εμφανίσιμα, ότι δεν μπορεί να είναι ταλαντούχα ή έξυπνα. Ήταν ακριβώς η επόμενη ερώτηση. Ναι, εντάξει, αυτή τώρα είναι η νοοτροπία της μάζας, δεν με αφορά εμένα να προσπαθώ να αποδείξω αυτό δεν σε ρωτήσω, το IQ, ας πούμε, το δικό μου. Παρασύρεται την εμφάνισή σου? Ναι, όχι, εντάξει, ελπίζω ο κόσμος να βλέπει τη δουλειά μου και όχι μόνο την εμφάνισή μου. Αυτό θέλω να πιστεύω και γενικά δεν νομίζω ότι με διαλέγουν μόνο για την εμφάνισή μου. Υπάρχουν και άλλοι εμφανίσιμοι Έλληνες και ένα σύριαλ έχει πάρα πολλές απαιτήσεις για να μπορεί να ανταπεξέλθει κάποιος μόνο με την εμφάνισή του. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά που μας δέχτηκε στο Energy, να πούμε καλές δουλειές, να πούμε ότι είχαμε μια υπέροχη συζήτηση μαζί σου, καλές γιορτές, καλές δουλειές. Καλό Πάσχα σε όλους, να είστε καλά.